Γεια σας αγαπητοί φίλοι, σημαντική είδηση: το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου των νέων ψηφιακών φρεγατών του πολεμικού ναυτικού, των περίφημων Μπελαρά. Φρεγάτες κλάσης Κίμων θα έχουν προηγμένο σύστημα ECM που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο όσον αφορά τη σχεδίαση. Το πολύ μέσα στο 2024, σύμφωνα με το γαλλικό κολοσσό, τη Naval Group, το νέο ECM θα βρίσκεται στη φάση δοκιμών και το 2025 που θα παραδοθούν οι δύο εκ των τριών αρχικά φρεγατών Μπελαρά στο πολεμικό ναυτικό, το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου θα έχει ήδη τοποθετηθεί στις δύο πρώτες φρεγάτες κλάσης Κίμων. Ως γνωστόν, ελληνικό κλιμάκιο έχει εγκατασταθεί στο Λωριάν και θα λάβει μέρος στις εν πλώ δοκιμές της πρώτης Μπελαρά που μέσα στη χρονιά, το Σεπτέμβριο κατά πάσα πιθανότητα, θα πέσει στο νερό. Σε κάθε περίπτωση θα δουν και τις δοκιμές της πρώτης Μπελαρά που έχει σχεδιαστεί για το γαλλικό πολεμικό ναυτικό, ελαφρύτερα οπλισμένη από την ελληνική, που έχει διπλούς εκτοξευτές αντιαεροπορικών πυράβλων μακρού βεληνικούς Αστέρ 30. 16 γαλλικοί, 32 οι ελληνικοί. Έτσι θα δουν οι επιτελείς μας από κοντά, από πρώτο χέρι που λένε, το νέο ECM. Σε κάθε περίπτωση εντυπωσιακές εικόνες έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τον πύργο αισθητήρων της Μπελαρά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και συγκεντρώνει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας που καθιστούν της Μπελαρά τις πιο σύγχρονες ψηφιακές φρεγάτες που μπορούν δια του ραντάρ Seafire να βλέπουν τα πάντα στα 500 χιλιόμετρα. Κλείνοντας, να ευχηθούμε να δούμε την ελληνική κυβέρνηση, η προθεσμία λίγη τα τέλη Ιουνίου, σε 1,5 μήνα περίπου, να τη δούμε μετά τις εκλογές να αποφασίζει να ενεργοποιήσει την οψιόν για την τέταρτη Μπελαρά, διότι μόνο έτσι θα μπορούμε να ελέγχουμε απόλυτα όλες τις θάλασσες που περιβάλλουν την Ελλάδα σε Ανατολή, Δύση και Νότο. Φυσικά η τέταρτη για την προστασία της Κύπρου μας. Να είστε όλοι καλά, θερμές ευχαριστίες που μας παρακολουθείτε. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια σε όλους αγαπητοί φίλοι.